Έχουμε κοντά μας τον Θοδωρή Παπαδάκη, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ηλιούπολης, ο οποίος έπεσε στον Αχαναϊκό, είναι μέσος, 22 ετών. Θοδωρή, πες μας έτσι δύο λόγια για σένα και πώς αποφάσισες και ήρθες στην Ηλιούπολη. Γενικά ήμουνα στην επαρχία και έψαχνα ομάδα στην Αθήνα. Ήθελα να ξαναβγω στο Αθηναϊκό Πρωτάθλημα. Όπως είπατε, γενικά και όπως ξέρετε, έπαιζα στον Αχαναϊκό και σε υψηλές κατηγορίες και γενικά. Εντάξει, ήταν ψανά. Επέλεξα να έρθω στην Ηλιούπολη γιατί ξέρω ότι είναι μια ιστορική ομάδα γενικά. Έχει μια αλφα ιστορία, είναι υψηλά στην βαθμολογία. Πιστεύω ότι θα ανταπεξέλθω στις υποχρεώσεις της. Σίγουρα αποτελεί πρόκληση και για σένα, έτσι, για να είσαι μια τέτοια ομάδα. Ναι, πρώτα απ' όλα γιατί έχει κόσμο ιστορικό. Μετέπειτα γιατί, όπως ξανά είπαμε, είναι ιστορική ομάδα. Είναι μία από τις πιο ιστορικές ομάδες στην Αθήνα. Και γενικότερα πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ καλή πρόκληση, όπως είπατε. Τώρα, πώς προετοιμάζεστε την Κυριακή? Ίσως μπεις και στα βαθιά. Δεν ξέρω βέβαια αν θα σε χρησιμοποιήσει ο προπονητής, ο ίδιος ξέρει. Πάντως μπαίνει στα βαθιά, παίζεται με τη Δόξα Βίρονος, με την πρωτοπόρο του ομίλου. Ένα γειτονικό ντέρμπι. Ένα ντέρμπι που το περιμένει με αγωνία όλη η Αθήνα. Πώς έχετε προετοιμαστεί για αυτό το παιχνίδι? Εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω πολλά πράγματα, μιας και ήρθα τώρα στην ομάδα. Έτσι, έχω ένα χρόνο προσαρμογής, αλλά γενικά πιστεύω ότι αυτός μου, είτε με χρησιμοποιήσει λίγο είτε πολύ ο coach, πιστεύω ότι θα δώσει τα πάντα για την ομάδα. Γιατί και αυτός είναι και ο σκοπός και γι' αυτό ήρθα κιόλας. Για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους της και γενικότερα να πηγαίνουμε κι εμείς καλύτερα και να έχουμε ψυχολογία για περισσότερα πράγματα. Είναι κρίσιμο παιχνίδι για τη συνέχεια αυτό, αναμφίβολα, έτσι. Γενικά, επειδή δεν γνωρίζω πολλά από τις ομάδες και όπως ξαναείπα, είμαι καινούριος στο πρωτάθλημα, όπως ξέρετε κι εσείς. Από ό,τι έχω καταλάβει και την πίεση της προπόνησης των προπονητών μας, αλλά και γενικότερα του κόσμου, είναι ένα σημαντικό παιχνίδι για την ομάδα, γιατί θα δείξει για τους στόχους της. Θα προσπαθήσει φυσικά να κερδίσει το παιχνίδι. Εντάξει, δεν πάμε την πρώτη και ότι θα χάσουμε. Αλλά πιστεύω ότι θα είμαστε πολύ έτοιμοι.